Στο ακάκιν τουλάχιστον γίνεται άπαξ του εμιαυτού μία φορά το χρόνο. Φέτος έχει αυτήν την ιδιομορφία να μην είναι μία ομιλία που εσείς εζήτησετε ή εγώ εμπνεύστηκα, αλλά να είναι απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις κάποιοι από εσάς, είτε παρόντες είτε απόντες, έχετε υποβάλει. Νομίζω ότι είναι ένα δικαίωμα των πιστών σε μια εποχή έντονου διαλόγου που υπάρχει σε πολλά κοινωνικά στρώματα της νήσου μας. Είναι δικαίωμα των πιστών απέναντι στους επισκόπους να έχουν ερωτήσεις, οι οποίες βλέπω είναι πάρα πολλές, και νομίζω πιστοποιεί αυτόν την αίσθηση που απόκτησα μέσα από ποικίλες ομιλίες και κηρύγματα, αλλά και τα ποικίλα σχόλια που βλέπουμε στο διαδίκτυο, το οποίο πρέπει ως προς την καλή του διάσταση να το λαμβάνουμε κατά την υπόψη, διότι είναι μια σφιγμομέτρηση που πηγαίνουν τα πράγματα στην εποχή μας. Γι' αυτό να παρακαλέσω τον αγαπητό μου Γιάννη Λέμπο να κάνει την ανάγνωση των ερωτήσεων, όχι όλων. Ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά μου και την κάνουν οι Κόπτες. Στην Αίγυπτο ο Πατριάρχης των Κοπτών είναι υποχρεωμένος μία φορά το μήνα να κάνει μία σύναξη στον μεγάλο ναό του Αποστόλου Μάρκου, που ο Αποστόλος Μάρκος είναι ο Άγιος των Κοπτών, ο Άγιος μάλλον του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, τον οποίο εκράτησαν και οι Ορθόδοξοι και οι Κόπτες, για να ακριβολογούμε. Και κάθεται ο Πατριάρχης, θυμούνται τον Σενούτα, ο οποίος ήταν γέρος, και του βάζουν εκεί κάμποσες ερωτήσεις. Εκείνος δεν είχε λέμπο, ετράβαμε το χέρι του και απαντούσε.
και αυτόν κρατά μια ζωντανή εκκλησία σε επικοινωνία με τους πιστούς. Εμείς βεβαίως έχουμε ένα μεγάλο δώρο, το ότι εξομολογώ. Το ότι εξομολογώ τι σημαίνει, ότι έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο ποικίλης ηλικίας, κοινωνικής διαστρωμάτωσης, και έτσι το έχουμε ανάγκη εμείς οι επίσκοποι αυτό να συμβαίνει, αυτόν τον διάλογο, για να μπορούμε να είναι θα μέσα στα πράγματα, όπως λένε οι μοντέρνοι, να είμαστε in. Είναι πρόβλημα σήμερα αυτό, όσο και να το θεωρούμε ότι κάτι γίνεται. Νομίζω ότι στην Κύπρο υπάρχει μονόλογος, δεν υπάρχει διάλογος. Γι' αυτό θα δώσω μεγάλη σημασία στη σημερινή σύναξη και μπορεί αυτό να επαναληφθεί και σε επόμενους μήνες. Θα δούμε και σε εσάς επαφίεται και σε μένα βέβαια. Ο Θεός να μας φωτίσει. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με μια απλή ερώτηση. Πώς αυξάνεται ο πόθος για τον Χριστό? Αυτή είναι η απλή ερώτηση. Η απλή ερώτηση. Ο πόθος για τον Χριστό, τουλάχιστον από την εμπειρία των ανθρώπων του Θεού που γνωρίσαμε και που γνωρίζουμε, διότι συνεχίζουν οι άνθρωποι του Θεού να υπάρχουν, αυξάνεται από το Πνεύμα του Άγιο, δεν αυξάνεται από μας. Όσο περισσότερο σχέση αποκτούμε με το Άγιο Πνεύμα, τόσο αυξάνεται ο πόθος. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, τι είναι ο πόθος? Ο πόθος είναι επιθυμία διπλάσια και τριπλάσια. Άρα πρέπει αυτήν την επιθυμία κάποιος να την αρδεύσει, να την τροφοδοτήσει. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα σε επίπεδο πρακτικών, και οι Κύπροι είμαστε πρακτικοί άνθρωποι, και πραγματευτάδες, εξού και η παροιμία που λέει «Στην Κύπρο για πράττε, για μετάπραττε, για από την Κύπρο φεύγε». Λοιπόν, ένας τρόπος που εμάθαμε εμείς είναι οι ακολουθίες. Οι ιερές ακολουθίες, όταν συμμετέχουμε σε αυτές τακτικά, είναι γεμάτες Πνεύμα Άγιο. Έντονη η ενέργεια, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όσον ο άνθρωπος λοιπόν συμμετέχει μέσα στις ακολουθίες, ανοίγει η καρδία του και αρχίζει ο νους να βρίσκει τη θέση του. Η θέση του νου, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι στον εγκέφαλο, όπως δυστυχώς πιστεύει η ευρωπαϊκή ψυχοθεραπεία, που τελικά γίνεται ψυχανάλυσης και εσύχησης. Η θέση άλλων ο εγκέφαλος, άλλων ο νους. Λοιπόν, ο πόθος είναι υπόθεση της καρδίας, δεν είναι υπόθεση του εγκεφάλου. Άρα για να ανοίξει η καρδία μας και να αυξηθεί ο πόθος μας για τον Χριστό, πρέπει να πηγαίνουμε όπου υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Πρώτον και κύριον στον ναό. Τις ενορίες μας, της κοινότητας μας, στα μοναστήρια, και να συμμετέχουμε στις ακολουθίες, και ιδιαιτέρως βεβαίως στη Θεία Λειτουργία, όπου είναι η παρουσία σωματική του ιδίου του Χριστού μας στη Θεία Λειτουργία. Τώρα δεν είναι μόνο οι ακολουθίες κάτι που αυξάνει τον πόθο. Η επίσκεψή μας σε ανθρώπους του Θεού. Να τελευταία πήγαμε με έναν από τους παρόντες σε έναν άνθρωπο του Θεού εδώ στην Κύπρο, και αισθάνθηκα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μου. Γιατί την αισθάνθηκα σε αυτόν και όχι προηγουμένως σε κάποιον παπά που ήμουν? Πριν να πω στον λαϊκό, ήμουν σε έναν παπά και δεν αισθάνθηκα την παρουσία πολύ του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται ότι ο λαϊκός κάνει καλή δουλειά μέσα στην καρδιά του. Ο άνθρωπος που καθαρίζει την καρδιά του συνεχώς, που μετανοεί δηλαδή συνεχώς, έχει έντονη την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την μεταδίδει, είναι μεταδοτικός του Άγιου Πνεύματος. Άρα να βρείτε ανθρώπους που αισθάνεται η καρδία σας ότι
γονιμοποιούν τη διάθεσή μας, τον πόθο μας για πνευματική ζωή. Το ίδιο το λέγω από τη δική μου εμπειρία, η αγάπη στους βίους των Αγίων. Είτε είστε πολύ μορφωμένοι, είτε λιγότερο, φτάνει να ξέρετε να διαβάζετε, σας παρακαλώ, αν θέλετε να έχετε πόθον Χριστού και να μην σας τυραννά ο πειρασμός με διάφορους άλλους πόθους, διότι δεν είναι μονονικά το πόθος Χριστού, υπάρχει και πόθος της αμαρτίας. Λοιπόν, πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, διότι οι βίοι των Αγίων είναι έμπλεοι, γεμάτοι δηλαδή από Άγιον Πνεύμα. Και βεβαίως η νηστεία και η προσευχή βοηθά πάρα πολύ τον άνθρωπο. Ξέρετε, γύρω από την καρδία μας ή στο περικάρδιο υπάρχουν τα δαιμονικά πνεύματα, τα οποία οφείλονται είτε σε κληρονομικότητα που αποκτήσαμε από τους προγόνους μας και δεν ευχόντισαν οι καημένοι εκείνοι να την μειώσουν ή να την πολεμήσουν με αγώνα πνευματικό, είτε δεν τους εδίδαξε ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, είτε οι ίδιοι αμέλησαν και τεμπέλιασαν. Αυτά τα πνεύματα, τα ακάθαρτα, που είναι γύρω στο περικάρδιο, επαναλαμβάνω, του ανθρώπου, συνεχώς θέλουν να εισέλθουν μέσα στην καρδία. Εάν ο άνθρωπος δεν καλλιεργεί τον πόθο του Χριστού, τότε αυτά τα πνεύματα, ή και κάνουν και αμαρτίες μεγάλες και δεν μετανιώνει και δεν ξομολογείται, τότε αυτά τα πνεύματα εισέρχονται μέσα στην καρδία. Και είναι δύσκολο αυτό να εξέλθει. Γι' αυτό βλέπετε άνθρωποι που καθυστέρησαν στην παιδική τους ηλικία, δεν έκαναν αγώνα ή δεν τους εδίδαξε η οικογένειά τους, δυσκολεύονται με κάποια πάθη και επαναλαμβάνονται και ξαναεπαναλαμβάνονται, γιατί απουσιάζει ο πόθος του Χριστού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ανάγνωση των βίων των Αγίων από την παιδική ηλικία. Η προηγούμενη γενιά διάβαζε Χάρι Πότερ. Τι περιμένεις δηλαδή? Να γεμίσουμε μετά μικρούς μαθητευόμενους μάγους. Λοιπόν, άρα ο πόθος είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να καλλιεργούμε ωραίους πόθους. Ο Άγιος Πορφύριος μας το έλεγε αυτό. Να καλλιεργάς, γέ μου, ωραίους πόθους στην καρδιά σου. Και όταν μου λέει, ακόμα να βάζεις, μου έλεγε, υψηλούς πόθους. Του έλεγα, τι είναι υψηλή πόθη? Μου λέει, αυτοί που φαίνονται στα μάτια σου ότι είναι πραγματοποίητοι. Όταν βάζεις υψηλούς πόθους στην καρδία σου, τότε μου λέει, παρακολουθά την καρδιά σου ο φύλακας σου άγγελος. Και αυτούς τους πόθους που έχεις στο περικάρδιο, ο φύλακας άγγελος σιγά σιγά, άμα κάνεις και λίγο αγώνα πνευματικό, μετανοείς δηλαδή, αυτό σημαίνει αγώνα πνευματικό, τότε εισέρχονται πλέον αυτοί οι πόθοι μέσα στο κέντρο της καρδίας και συμβαίνει αυτό που διαβάζομαι στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, όταν ερωτήθη ποιος είναι ο στόχος της χριστιανικής ζωής. Και είπε ο Άγιος, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, συμβαίνει κατά αναλογία και σε πολλά εισαγωγικά αυτό που συνέβη και στην Παναγία με τον Ευαγγελισμό. Η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δηλαδή γονιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα, όπως εγονιμοποίησε το σώμα της Παναγίας και γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος, γονιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα την καρδία αυτού που έχει αυξημένον πόθον Χριστού και γεννιέται ο Χριστός μέσα στην καρδία μας. Οπότε ο άνθρωπος πλέον
καθαρίζεται τελείως από την παθολογία είτε της κληρονομικότητας είτε αυτά που απέκτησε λόγω απροσεξίας και επανάληψης των αμαρτιών από παιδικής ηλικίας και μετά. Οπότε σιγά σιγά μπαίνει στο στάδιο του φωτισμού. Αλλά χρειάζεται αγώνας πολλής και όπως μου είπε ένας άνθρωπος αγωνιστής στην Κύπρο που ζει, χρειάζεται ο αγώνας αυτός, αν ξεκινήσουμε από την νεανική ηλικία, να περιμένουμε ότι ο πόθος του Χριστού έκαμε κατοικία στην καρδία μας, να περιμένουμε μετά τα 50. Τώρα επειδή βλέπω νεαρούς, νεαρές, να κάνετε υπομονή. Όχι να έχετε υψηλές απαιτήσεις στην νεότητα. Μόνο μερικοί που υπάρχει μια εξαίρεση και ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε γιατί. Στα 50 και η μάνα μου που είναι Αγία Γυναίκα στον ουρανό μου έλεγε στους άντρες ακόμα και 60. Στις γυναίκες μου λέει αν είναι της υπομονής, της σιωπής, της προσευχής μπορεί και λίγο πριν τα 50 ακόμα αυτός ο πόθος να πάρει πλέον, να γονιμοποιήσει την καρδία. Θέλουν υπομονή τα πράγματα στην πνευματική ζωή. Διότι δεν είμαι εδώ για να γεννήσετε έναν άνθρωπο εξαρκώς και με ειδονή παρακαλώ, την οποία έβαλε ο Θεός, δεν είναι αμαρτία, στο νόμιμο γάμο, θέλουμε τους 9 μήνες και μέχρι να τον κάνεις άνθρωπο, ξέρετε εσείς που είστε γονείς και παππούδες, πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτόν ο πόθος για τον Χριστό είναι κεφαλαιώδες. Και κάτι τελευταίο, ως προς αυτήν την ερώτηση, βοηθά πάρα πολύ να μαζεύεται ο νους, να γίνεται μετά ο νους μαγνήτης και να ελκύει το Άγιο Πνεύμα και να καθαρίζει με μεγαλύτερη δύναμη και ταχύτητα. Γρήγορο νου λέει στο απόδειγμα. Γρήγορο νου σημαίνει γρήγορη μετάνοια. Έπεσα αμέσως να το αντιλαμβάνομαι και να σηκώνομαι και να ζητώ ήμαρτο και να προχωρώ. Όχι να μπλέκομαι με τις ενοχές και να μην βγαίνω από πάνω. Βοηθά, έλεγε ο γέροντα μας κοινός του Μακρινού, να δείτε πώς το έλεγε, τα χρυσά λογάκια. Αυτό είναι ένα μυστικό της πνευματικής ζωής, που και να σας το πει κάποιος, αν δεν είναι η καρδία κάπως όρημη, να το ακούσετε μόνο, να το εφαρμόσετε λίγο καιρό και θα το ξεχάσετε. Αν είναι όρημη η καρδία όμως, να πάρει αμέσως φλόγα. Τα χρυσά λογάκια τι είναι? Να μιλάτε του Χριστού και όλης της Αγίας Τριάδος, αλλά ο Σαρκωθής είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος. Και δια του Χριστού και τα άλλα θεία πρόσωπα πάντοτε μετέχουν, δεν χωρίζουν ποτέ τους η Αγία Τριάδα. Και στην Παναγία και στους Αγίους, αλλά κατά Κύριο Λόγο στον Χριστό, να του μιλάτε άμεσα. Σε πρώτον πρόσωπο. Όπως κάνουν οι δυτικοί που εφεύραν των πληθυντικών. Τι κάνετε, είστε καλά, τι είσαι ένας. Και κατά τα άλλα έρχεται ο ψάρτης να πάρει άδεια να ξεκινήσει τους Έλληνες και λέει και έλευσον δέσποτα, δεν λέει και ελεύσατε, λέει και έλευσον στον ελληνικό. Λοιπόν, να μιλούμε του Χριστού μας, της Παναγίας μας, του Αγίων, στον ελληνικό, σαν να είναι ο οικείος μας, όχι σαν είναι ο πιο οικείος από οποιοδήποτε άλλον, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρόν. Άρα είναι μέσα μας. Το επήραμε την ώρα που εβαπτιστήκαμε, στο μύρωμα. Άρα πρέπει να του μιλούμε και με λόγια όμορφα. Ακόμη και ερωτικά, αγαπητικά λόγια. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθαμε που νευριάζω εύκολα και δώσε μου την πραότητά σου. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς είχε και αυτός θυμός σαν εμένα και έλεγε «Πραότατε Κύριε, κατά πράινον την αγρία μου ψυχήν και καρδία. Ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσόν με δια της ταπεινώσεώς σου».
άκου τι φώτιση είχε. Ένας άντρας μου είπε μπροστά σε μια εικόνα του τιμίου προδρόμου, άκουσε να βγαίνει η φωνή του προδρόμου και να του λέει «Βαπτιστά του Χριστού, δίδαξο με την μετάνοια, εμπνεύματι Αγίω». «Κύριε μου», έλεγε ο άλλος ο Ιερώνυμος της Έγινας, «δόρισε με τη χάρη των δακρύων, Κύριε μου, δόρισε με μετάνοια ολόκληρων». Αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος και μιλά με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό βοηθά πάρα πολύ στο να αυξηθεί ο πόθος. Άρα έχουμε την επιθυμία των πόθων και μετά τη σύλληψη του Αγίου Πνεύματος στην καρδία μας και μετά αυτό γίνεται Χριστός παρουσιασμένος μέσα στο κέντρο αυτής. Αυτά. Στο βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου ο Άγιος λέει τα εξής: «Να αγωνίζεστε χωρίς φίξιμο, χωρίς πίεση ή άγχος, αλλά απαθώς, απαθά, με αγάπη». Λίγα λόγια σας παρακαλώ, γιατί στην καθημερινότητά μου έρχομαι αντιμέτωπος με τα παραπάνω, με αποτέλεσμα να μην έχω ειρήνη στην καρδιά μου και να ταλαιπωρούμε. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος κατεξοχήν μίλησε για την ανέμακτον άσκηση, σε βαθμό που σήμερα δυστυχώς μερικοί να τον παρεξηγούν και να ισχυρίζονται ότι ο Άγιος Πορφύριος τρόπον την αεφεύρε μια καινούργια ασκητική και δεν χρειάζεται η πολλή μετάνοια, τα δάκρυα, οι μετάνοιες, οι νηστείες, αλλά να μιλούμε μόνο για αγάπη. Εγώ αυτόν το οποίο όσο μπορώ να απαντήσω, διότι δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσεις έναν Άγιο Πορφύριο, λέει να αγωνίζεστε χωρίς φίξιμο, χωρίς πίεση ή άγχος. Ξέρετε τι σημαίνει σε πιο απλή έκφραση αυτό? Να μην είσαι θρήσκος. Αυτό σημαίνει. Αλλά να είσαι πιστός. Υπάρχει διαφορά τεραστία. Ο άνθρωπος ο οποίος, και αυτό πώς καθορίζεται η διαφορά του θρήσκου από τον πιστό, από το πώς εδιδάχτηκε τον Θεό από τους γονείς του. Ή στο κατηχητικό, αν επήγαινε μικρός, σε καμιά κατηχητική κίνηση ή σε κανένα πνευματικό. Παίζει πολύ ρόλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκλαμβάνουν τον Θεό ως έναν αυστηρό, ο οποίος συνεχώς μας παρακολουθεί πότε να κάνουμε ένα αμαρτία για να μας τιμωρήσει. Ενώ η ορθόδοξη άποψη περί Θεού είναι ότι έχουμε Πατέρα. Όταν ζητήσαν του Χριστού οι Απόστολοι, πες μας πώς να προσευχόμαστε, τι τους είπε ο Χριστός? Το Πάτερ ημών. Άρα τους εξήγησε ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Ακόμα και ο ίδιος έχει Πατέρα, το Θεό Πατέρα. Άρα ένας πατέρας, λέει, δεν μπορεί να τους ζητήσουν τα παιδιά του άρτων ψωμί και να τους δώσει φίδια. Θα ζητήσει ένα, θα δώσει δύο. Μας έδωσε και την παραβολή του ασώτου, που νομίζω ότι είναι ψάλλεται προηγουμένως. Από τον ασώτη. Λοιπόν, η οποία τι δείχνει εκεί? Έναν πατέρα ο οποίος περιμένει πότε να μετανιώσουμε. Ένας άνθρωπος που η αντίληψη που έχει μέσα του ότι έχω τέτοιο Θεό που με περιμένει ακόμη και να αμαρτήσω πότε να μετανιώσω, όπως επήγε κάποτε ένας καλόγυρος, είναι και επώνυμος καλόγυρος του Αγίου Όρους, και είπε του Αγίου Παϊσίου, κουράστηκα, λέει του. Μια ζωή νηστείες, προσευχές, λοιπόν, αμαρτία από εδώ, αμαρτία από εκεί, ένα από έξω, του λέει, και να βγάλω τα ράσα.
και είχε 15 χρόνια στο Άγιον Όρος. Και ευτυχώς που πήγε στον Άγιον Παΐσιο, που ήταν σπλαχνικός άνθρωπος και δεν ήταν κανένας να αποπέρνει τους ανθρώπους. Και του είπε αμέσως, τι θέλεις πάτερ, του λέει. Του λέει να πάω, του λέει, και να βρω μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολη, του λέει, η ασκητική ζωή. Και τι του απαντά ο Άγιος. Πήγαινε, κάμε μαζί της ό,τι θέλεις. Και εγώ να σε περιμένω και να προσεύχομαι για σένα, πότε να μετανιώσεις, για να αρχίσουμε ξανά τη μετάνοια μας από την αρχή. Και μόλις του είπε ότι θα προσεύχομαι για σένα και θα σε περιμένω και η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή, τόσον ήρθε σε συνέστηση που έπεσε στα πόδια του και του είπε, συγγνώμη που αποφάσισα να πάω να αμαρτήσω. Φεύγω και πηγαίνω πίσω στο κελί μου να κάνω καινούργια αρχή. Άρα δεν χρειάζεται σφίξιμο, αφού από τη στιγμή που γνωρίζω ότι έχω τέτοιο Θεό που με περιμένει ακόμα και τα χειρότερα να πράξω. Με απλότητα, αυτό σημαίνει χωρίς σφίξιμο. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος. Λοιπόν, μπορώ να κάνω τώρα τις μετάνοιες μου, να τις κάνω. Εν μπορώ, λέει και ο γέροντάς μας ο Σημεών, ο Θεός να τον έχει καλά, ας είναι και έναν πάτερ ημών. Ας είναι και έναν πάτερ ημών. Λοιπόν, δηλαδή να υπάρχει και το μίνιμουμ στην πνευματική μας ζωή, να υπάρχει και το μάξιμουμ. Και όλα αυτά να γίνονται με απλότητα. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαιτέρως από την προηγούμενη ερώτηση, να ζητούμε από τον Χριστό να μας δώσει ορισμένες βασικές αρετές, όσον τεράστιες και να είναι. Και να του λέμε να μας δώσει μέσα στα άλλα που θέλουμε, πραότητα, ταπείνωση, να μας δώσει απλότητα. Απλότητα. Ο άνθρωπος που είναι απλός ή που έστω έχει λίγη απλότητα, δεν έχει σφιξίματα. Δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ένα πράγμα που επηρεάζει και έχουμε άγχος και πίεση ακόμα και στην πνευματική μας ζωή, είναι να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ή να έχουμε έντονες απαιτήσεις. Θέλω να παντρευτώ, πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να έβρω άντρα, πρέπει να έβρω γυναίκα. Περνούν τα χρόνια. Αφού έχουμε πατέρα εις τον ουρανό, που μας προσφέρει τον Υιόν του σε κάθε Θεία Λειτουργία, το Άγιο Πνεύμα, την Παναγία μας, τους Αγίους μας, είμαστε αδέσποτοι. Έχει σχέδιο για τον καθένα μας ο Θεός. Όταν έτσι αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, χαλαρώνουμε πλέον και στην πνευματική μας ζωή. Αυτά είναι λίγα, Ναι. Γιατί ενώ κάποιοι άνθρωποι προσεύχονται, κοινωνούν και νηστεύουν, έχουν συνεχώς δοκιμασίες και νιώθουν ότι οι προσευχές τους δεν εισακούγονται, ενώ άλλοι άνθρωποι που είναι μακριά από την Εκκλησία βλέπουν τα όνειρά τους να πραγματοποιούνται. Ναι, καλά. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία γιατί η Εκκλησία είναι ένα Υπουργείο Κοινωνικής Επιμερίας. Λοιπόν, στην Εκκλησία πηγαίνουμε για να γνωρίσουμε τον Τριαδικό Θεό και να αποκτήσουμε αιώνια ζωή. Να προσέχετε ό,τι λέει στη Θεία Λειτουργία. Εδώ υπάρχει πλάνη μέσα σε αυτήν την ερώτηση. Νομίζουμε ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η αντίληψη περί Θεού είναι πολύ σημαντική. Εάν λοιπόν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να του δώσω λίγο χρόνο του Θεού μου από τον ελεύθερο μου χρόνο και αυτός να μου κάνει τα χατήρκα μου, συγγνώμη, αυτό έχει περισσότερο θυμίζει καθολικούς και προτεστάντες παρά ορθόδοξους. Γι' αυτό λέω υπάρχει μέσα πλάνη. Στην Εκκλησία πηγαίνουμε για να κοινωνήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον Θεό μας, να πάρουμε ενέργεια από το Άγιο Πνεύμα.
και να μπορέσουμε όταν πεθάνουμε να μην πεθάνουμε. Να συνεχίσει να ζει η ψυχή μας και να είναι όριμη και κατάλληλη για να αισθάνεται την παρουσία του Θεού στην αιώνια ζωή. Εχθές έθαψα, ενώ έκαναμε την κηδεία, μιας γιαγιάς μου, άκουσον, 104 ετών. Η αδελφή, η μικρή αδελφή της γιαγιάς μου της Μυροφόρας. Σας έχω πει άλλες φορές για μια Μάρθα. Λοιπόν, και όλοι έλεγαν στην κηδεία, μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της, μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της. Η έννοια μας δηλαδή ήταν να πάμε 100 χρονών. Και πηγαίναμε να δούμε τη γιαγιά, η οποία μέχρι το τέλος του βίου της είχε τον νου της. Και λέγαμε της, άντε η γιαγιά έφτασε στα 100, να πάμε στα 120. Και η γιαγιά έλεγε, καλύψεις η γιαγιά μου και αιώνια ζωή. Ήταν προσγειωμένη η γιαγιά, αλλά και απογειωμένη ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν της φτάνανε 120 χρόνια. Ήθελε αιώνια ζωή. Λοιπόν, και κοιμήθη με το Πάτερ ημών. Μου είπαν τα παιδιά της που ήταν δίπλα της συνεχώς επαναλάμβανε το Πάτερ ημών. Αυτή η γυναίκα, πόσα της ετύχαν κι αυτής της καημένης της Μάρθας στη ζωή της. Και παιδιά έθαψε. Πολλές φορές οι δοκιμασίες είναι ευλογίες. Και κάθε οικογένεια που έχει δεχτεί δοκιμασίες το ξέρει αυτό. Δεν είναι τιμωρίες. Δεν έχουμε Θεό που τιμωρεί. Έχουμε Θεό που μας εκπαιδεύει για την αιώνια ζωή. Ναι. Είναι αμαρτία να θέλουμε να μην αμαρτάνουμε. Ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι ωραία ερώτηση η οποία δίνει και την απάντηση ταυτοχρόνως. Ναι, είναι αμαρτία να θέλουμε να μην αμαρτάνουμε, διότι και πάλι στο Πάτερ ημών ο ίδιος ο Κύριος λέει ξεκάθαρα προς το τέλος του Πάτερ ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αυτό τι σημαίνει, ότι το θεωρεί δεδομένο ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε τους πειρασμούς και λέει ο Μέγας Αντώνιος έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Ότι οι πειρασμοί είναι αναγκαίοι στη ζωή μας για να μπορέσει ο άνθρωπος να αυξήσει το αγωνιστικό του φρόνημα, των πόθων του που πάμε προηγουμένως. Άρα την αμαρτία να μην τη φοβόμαστε. Αμαρτία ξέρετε τι είναι? Να μην μετανιώνουμε. Έλεγε και ένας Μητροπολίτης, ο Εφέσου Χρυσόστομος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανοίξαν τη Διαθήκη του όταν επέθανε και έγραφε μέσα στη Διαθήκη ότι δεν φοβούμε το θάνατο, τον ενίκησε ο Χριστός μου. Ούτε την αμαρτία, την έσβησε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέμε στο Βασιλεύ Ουράνιε, που είναι η προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, «Ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Τους λέω, το καθαριστήριο της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα. Το σβηστήρι είναι το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, και λέγε ο Χρυσόστομος, ο δεσπότης του Φαναρίου, «Ούτε την αμαρτία φοβούμε, την έσβησε το Πνεύμα το Άγιο». Φοβούμε μόνον τώρα που ανεβαίνω, λέει, ενώπιον του Θεού μου, την αξιωμολόγητη αμαρτία. Που μπορεί όλοι να έχουμε. Γι' αυτό μια σημαντική δουλειά του ανθρώπου που αγωνίζεται είναι το Πνεύμα το Άγιο να ανάψει μέσα στην καρδιά μας και να αποκτήσουμε μνήμη των αμαρτιών μας. Διότι μια δουλειά που κάνει ο Σατανάς είναι η λύθη να ξεχάσουμε, να μην θυμηθούμε τις αμαρτίες μας και να τις μετανιώσουμε και να τις σβήσει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή τη δουλειά την κάνει πάρα πολύ. Άρα πρέπει να τους ζητούμε, φώτισέ μου, δείξε μου τις αμαρτίες μου, ιδιαίτερα της νεότητας μου.
Και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος θα έχει μία συνολική καθαρότητα και θα μπορέσει να φτάσει πολύ πιο εύκολα στο φωτισμό. Άρα η αμαρτία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι κοπριά. Όταν όμως μετανιώσουμε, είναι χωνεμένη κοπριά. Και τη χωνεμένη κοπριά την βάζουμε και στα λουλούδια μας και γίνονται κάτι ωραία τριαντάφυλλα, και στα λαχανικά μας και κάνουμε κάτι ωραία κουτσούθια, και τρώμε τα με τις αγκινάρες και με το λάδι. Λοιπόν, άρα θέλω να πω, χρειάζεται η αμαρτία να οδηγεί στη μετάνοια και να είναι χωνεμένη κοπριά. Η αχώνευτη κοπριά, όσοι είναι γεωργοί και ξέρουν, και τα σπαρτά και τα λουλούδια και τα λαχανικά μας. Γι' αυτό η αμετανόητη η αμαρτία είναι αχώνευτη κοπριά. Τι θα συμβουλεύατε τις νεαρές μητέρες να κάνουν με τα ζωηρά παιδιά τους και τον εκκλησιασμό? Υπάρχουν πολλοί που διαμαρτύρονται για αυτά τα παιδιά. Οπωσδήποτε οι μητέρες να μην λαμβάνουν υπόψη αυτούς που διαμαρτύρονται. Διότι και εδώ στο Ακάκεντο συναντήσαμε στο παρελθόν και σιγά σιγά με τους ιερείς να είναι καλά και τους επιτρόπους, οι επιτρόποι εδώ παίζουν μεγάλο ρόλο και πρέπει να το προσέξουν οι επίτροποι των ναών μας, να μην αποπέρνουν τις μικρομάνες ή τις μανάδες γενικά που έχουν μικρά παιδιά και είναι ζωηρά μέσα στον ναό. Το κλάμα του παιδιού, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι τραγούδι του Θεού. Το ίδιο και τα ζωηρά παιδιά, ιδιαίτερως εάν πηγαίνουν έρχονται, βλέπω τον, ας πούμε, τον Κυριάκο του Πάτε Φίβου και κάθεται μέσα στην εκκλησία. Το βλέπετε κι εσείς, πάνω κάτω, σαν τον Εύζωνα που είναι. Λοιπόν, πάνω κάτω, μπαίνει μέσα στο ιερό, πηγαίνει και έχει και στυλ. Ναι, εγώ το χαίρομαι. Δηλαδή την ημέρα που θα θυμώσω του παιδιού, το θεωρώ αμαρτία μου. Μου έτυχε να κάνω και αυτή την αμαρτία. Λοιπόν, το εξομολογούμε. Είναι αμαρτία των επιτρόπων και γενικά των ηλικιωμένων. Και πρέπει να κατηγορήσετε τον εαυτό σας, εάν δεν κάνετε υπομονή στις μανάδες που φέρνουν τα παιδιά τους. Όχι να τις βάλετε σε τάξη και να τους κάνετε και κατηχητικό. Σήμερα το να μεγαλώσεις παιδιά μέσα στην εκκλησία είναι μαρτύριο. Δεν είναι το ίδιο όπως πριν, όχι 50 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Είναι μαρτύριο να μεγαλώσεις παιδιά. Είναι τα παιδιά του διαδικτύου, ούτε καν της τηλεόρασης. Της τηλεόρασης είμαστε εμείς, οι εξιντάριδες, οι πενηντάριδες. Αυτά τα παιδάκια είναι του διαδικτύου. Μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας, ο Τσαλίκης, με συγχωρείτε, παιδιά που δεν θα έχουν Θεόν από τους γονείς τους θα γίνουν διαβολόπαιδα. Και από αυτά τα διαβολόπαιδα θα γεννηθεί στο μέλλον ο Αντίχριστος. Ας πάμε τώρα από την άλλη. Τα παιδιά που πάνε εκκλησία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με συγχωρείτε, κάνω εγώ σαν τον Άγιο Ιάκωβο. Αυτά τα παιδάκια είναι οι μελλοντικοί ομολογητές της Εκκλησίας. Οι μελλοντικοί Άγιοι της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν είναι απλά λόγοι, Ιωάννη μου, παιδαγωγικοί. Είναι και λόγοι εσχατολογικοί, εννοώ του μέλλοντος αιώνος. Ότι έρχεται εποχή που όλοι θα δοκιμαστούμε, ιδιαίτερο στο θέμα της πίστεως και του ήθους, του εκκλησιαστικού. Όταν βλέπουμε μικρά παιδάκια, ακόμα και να είναι ζωηρά, οι μεγαλύτεροι θα πρέπει να το εκλαμβάνουμε ότι είναι μία ευκαιρία για υπομονή και προσευχή για τα παιδιά αυτά και τις μανάδες τους και τους πατεράδες. Έτσι. Τώρα, μια συμβουλή στις μανάδες και στους πατεράδες, που πηγαίνουν τακτικά στις ακολουθίες, να μην πηγαίνουν πολλήν ώρα. Δηλαδή, έχει μερικές
Είδα τελευταία μια, έχει και απλά παιδάκια η καημένη αυτή. Λοιπόν, έρχεται που τον εξάψαλμο. Μα είναι δυνατόν που τον εξάψαλμο να σταθούν τα παιδάκια? Δεν γίνεται αυτό. Τρεις ή μισή ώρες. Λοιπόν, θα πρέπει τα παιδιά να υπολογίσουμε. Ανάλογα με τη ζωηράδα τους, ανάλογα με την κληρονομικότητα που έχουν, ανάλογα με τις ασθένειες που έχουν, την ηλικία τους, και να αρχίσουμε αυξητικά. Αρχικά 1/4, μετά 20 λεπτά, μετά μισή ώρα. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος. Έτσι τα παιδιά να έχουν μια ωραία εισαγωγή στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, χωρίς, όπως λέει προηγουμένως η προηγούμενη των ερωτήσεων, χωρίς σφιξίματα, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, χωρίς φωνές, χωρίς νεύρα. Έτσι, για μην ξεχνούμε και το περιστατικό του Αγίου Παπανικόλα του Πλανά. Γι' αυτό σας λέω να διαβάζετε βίους Αγίων. Οι βίοι των Αγίων έχουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Επήγαινε, λέει, μια θρήσκα από τα χαράματα στην εκκλησία. Και μια άλλη, η οποία ήταν μητέρα, είχε και δύσκολο άντρα, δεν μπορούσε να πηγαίνει η εκκλησία, παρά μόνο στο τέλος. Έβγαινε ο Άγιος στην Τιμιωτέρα, η θρήσκα, και μετά είχε άλλα τρία στασίδια άδεια. Στην Τιμιωτέρα, ξέρετε, ο παπάς την κατίζει, ή ο διάκος, όπου υπάρχει. Ο Άγιος, αντί να θυμιατίζει τη θρήσκα, που ήταν που τον εξάψαλμο, θυμιάτιζε το άδειο στασίδι. Και λέει, μα να που παθαίνω ο παπάς, λέει, αντί να με θυμιατίζει εμένα, με βλέπει. Και θυμιατίζει το στασίδι, το άδειο, και πήγε και του έκαμε παράπονο. Και τη είπε το αρνίον, το άκακον, ο Άγιος Νικόλαος ο Παπαπλανάς, ότι εσέναν τη λέει μπορεί να έρχεσαι από το πρωί, αλλά ο νους σου ένα λου και κρίνεις και κατακρίνεις συνεχώς μέσα σου, και βλέπω τον νους σου, τη λέει, ότι είναι σκοτεινός, δεν έχει φως. Ενώ τη λέει το στασίδι το άδειο είναι η τάδε, η οποία έμεινε στο σπίτι της και κάνει φαΐν του αντρός της να πάει στη δουλειά, που έχει μικρά παιδιά και θα έρθει στο Πάτερ ημών εκείνη. Αλλά ο νους της, ενώ κάνει δουλειές της στο σπίτι, είναι στην ακολουθία. Άρα σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι που έχουμε το νου μας. Είτε είμεθα εντός του ναού, είτε είμεθα στο σπίτι μας. Ναι. Όταν ένας πιστός έχει λογισμούς αυτοκαταστροφής, τι πρέπει να κάνει? Πώς θα διώξει αυτόν τον λογισμό? Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση λίγο επικίνδυνη, γιατί και υπάρχουν πάντοτε, ιδιαίτερως οι γραπτές ερωτήσεις έχουν λίγο απρόσωπες. Σαν αν ήταν εδώ, θα να κάνω κανένα δύο ερωτήσεις για να διευκρινίσουμε. Τι να κάνει ο καημένος και τούτος? Να διαβάζει το ψαλτήρι, θα του έλεγα. Όποτε τον πιάνουν οι λογισμοί της αυτοκαταστροφής, της αυτοκτονίας, της απελπισίας, να έχει το ψαλτήρι και να διαβάζει, ας είναι και ένα-δυο κεφάλαια του ψαλτηρίου, και ας μην καταλαβαίνει τίποτε. Καταλαβαίνει ο σατανάς που τον κουκουφά. Διότι οι λογισμοί της αυτοκαταστροφής δεν είναι του ανθρώπου, εν του σατανά. Άρα θα πρέπει να διώξουμε εκείνον τον πειρασμό. Εάν του πούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ λέησόν με, αποκλείεται. Αποκλείεται να βοηθηθεί. Ενώ με το ψαλτήρι να ξέρετε έχει την ίδια δύναμη με το Κύριε Ιησού Χριστέ, με την ευχή. Και είναι μία πρακτική την οποία δεν εγκαταλείψαμε εμείς οι νεότεροι. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ σε ανθρώπους, βλέπετε, όταν κάποιος πεθάνει, τι του διαβάζομαι? Το ψαρτήρι του διαβάζομαι. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, θέλουμε να τον βοηθήσουμε, το ψαρτήρι και τους χαιρετισμούς.
Εγώ αυτό θα έλεγα. Εγώ θέλει μία πρακτική απάντηση, όχι θεωρητικολογίες, διότι ένας αυτοκαταστροφικός άνθρωπος για να φτάσει εκεί σημαίνει χάλασε κάπου ο νους του. Κάπου έγειρε ο νους του, κάπου εκόλλησε ο νους του. Γι' αυτό η γνώμη μου είναι είτε το ψαρτήρι είτε τους χαιρετισμούς και οπωσδήποτε να πάει στο πνευματικό. Αν η προσευχή μας δεν εισακουστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να το ερμηνεύσουμε ότι δεν είναι θέλημα Θεού και να πάψουμε να επιμένουμε. Ναι. Εάν έχουμε συγκεκριμένο αίτημα από το Θεό μας και δεν μας το πραγματοποιεί, τότε εμείς θα κάνουμε ένα βήμα πίσω και θα του πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Και το ελεησόμε τα έχει όλα μέσα. Όλα μέσα. Ή «Χριστέ μου, φανέρωσε το θέλημά σου στη ζωή μου, στη ζωή των παιδιών μου, στη ζωή της οικογένειας μου». Να μην επιμένουμε στο συγκεκριμένο. Διότι έχω ένα παράδειγμα από ανθρώπους που εγνώρισα εδώ, να το πω αν είναι, γιατί πολλές φορές είμαστε πολλά απαιτητικοί οι Κύπριοι, ενώ πιστεύουμε στο θαύμα, και αυτό είναι μια υπεροχή που έχουμε έναντι των ελλαδικών αδερφών μας, έχουμε όμως απαιτητική στάση απέναντι από τον Θεό. Και μετά είμαστε και πολλά παραπονιάριδες αν δεν μας κάνει κάτι. Και αυτόν συστέλλεται η χάρις. Και είναι επικίνδυνο. Να σας πω το παράδειγμα. Ήταν μια οικογένεια η οποία ήθελε να κάνει παιδί. Ένα σύνηθες αίτημα γάμων ανθρώπων. Και παλιά και τώρα. Αυτός ο ένας μάλιστα, ο άντρας της οικογένειας, εγνώριζε σχεδόν όλους τους μεγάλους Αγίους Γέροντες της εποχής που είμαστε εμείς φοιτητές, δηλαδή του 80. Τότε ζούσαν ο Άγιος Ιάκωβος στην Εύβοια, ο Πορφύριος εις των Οροπών, ο Παΐσιος εις το Άγιον Όρος, ο Εφραίμος Κατουνακιώτητης στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους, ο Ευμένιος ο Σαριδάκης στο Λεπροκομείο, ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος του Έσσεξ στο Λονδίνο. Δηλαδή αυτοί ήταν γνωστοί τότε, κορυφαίοι γέροντες της εποχής, που ο Θεός τους εφανέρωνε το θέλημά του και σου έλεγαν το θέλημα του Θεού για σένα είναι να πας στην Κύπρο, να μην έρθεις στο Άγιον Όρος. Πήγαινε και χανέστα, ενώ εγώ ήθελα να πάω στο Άγιον Όρος. Αλλά έκαμε υπακοή, δεν ευλαύτηκα. Λοιπόν, επήγαινε αυτός ο φίλος και έλεγε σε αυτούς τους γέροντες, αυτός ήξερε πολύ καλά τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιον Παΐσιον, τον Άγιον Σοφρόνιον του Έσσεξ. Αυτούς τους τρεις ήξερε. Και πήγε και επέμενε ότι θέλουμε να κάνουμε παιδί με τη γυναίκα μας. Ο Άγιος Παΐσιος του είπε, έκαμα προσευχή, του λέει, αλλά μην επιμένεις. Καλύτερα για σας να ζήσετε το σταυρό της ατεκνίας παρά να κάνετε αυτόν το παιδί που είδα. Επειδή είπε το της γυναίκας του να πάει και στον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Μπορεί να μένει δεν καλά ο Παΐσιος. Πήγε στον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ο Κατουνακιώτης ήταν επιθετικός άνθρωπος όταν ήθελε να σου πει κάτι. Του λέει, αν επιμένετε θα κάμετε παιδί και θα κλάψετε πικρά. Και θα έρθει εποχή που δεν θα το μαζεύετε. Ένα γίγαντα θα κάμετε που θα σας δέρνει. Δεν κατάλαβε αυτός, έφυγε. Επίσης ο Σοφρόνος του Έσσεξ που ήταν της Ευγένειας. Ο Σοφρόνος του Έσσεξ λέει του, σε παρακαλώ γέ μου, μην επιμένετε σε αυτήν την προσευχή. Γέροντα του λέει, με ξέρεις τόσα χρόνια από φοιτητή που ήμουν εδώ στο Λονδίνο, που έκανα το δοκτοράτο μου. Έναν παιδί, κάμε εσύ μια προσευχή και ό,τι μου στείλει ο Θεός θα το δεχτώ, του είπε. Το λες τώρα, του λέει, αργότερα θα το αντέξεις. Θα το αντέξουμε. Έκαμε προσευχή ο Άγιος Σοφρόνιος και έκαμε παιδί.
Το παιδί βγήκε όχι μόνο καθυστερημένο, βγήκε με το σύνδρομο του γιγαντισμού. Και αυτόν τους είπε ο προηγούμενος, ο γέροντας, ότι να κάνετε ένα γίγαντα που να σας δέρνει. Και το χειρότερο είναι ότι όταν μεγάλωσε το παιδί, και αφού δεν καταλάβαινε το καημένο, ήταν σαν το θηρίο, δεν μπορούσαν να το έχουν στο σπίτι τους. Τους τα έσπαζαν όλα. Οπότε τον επήρα σε έναν ίδρυμα και τις περισσότερες ώρες τις επερνούσε το καημένο μέχρι να πεθάνει, πέθανε στο τέλος, έτσι νέο παιδί, 35 χρονών. Τον είχα δεμένο. Και οι ίδιοι εκλονίστηκαν η πίστη τους. Όταν ερχόντουσαν να μου κλαψουρίσουν, επειδή φτάσαν και μου είπαν τον τρόπο με τον οποίο έγινε, τους εθύμιζα εγώ τους λόγους των Αγίων Γερόντων και τους λέγω, όταν πιέσουμε το θέλημα του Θεού, τα πράγματα πλέον στραγώνουν. Βλέπετε, έχουμε τέτοιο Θεό που υποχωρεί στο θέλημά μας. Να προσέξουμε τα θέλω μας. Και το ότι έχουμε τέτοιον ταπεινών Θεών, που τι μας λέει η Μεγάλη Εβδομάδα, ότι είναι ο Θεός μας. Η άκρα ταπείνωσης. Κατέβηκε μέχρι στον Άδη. Για μας. Άμα έχω τέτοιο Θεόν, πρέπει να τον προσέχω. Τι του λέω και τι απαιτήσεις έχω. Πολλές φορές έχουμε ανέδεια και αυτή η ανέδεια έχει κόστος. Πώς συγχωρούμε? Εμείς δεν συγχωρούμε. Αυτό είναι, το είπα τελευταία, τούτες τις μέρες που ξομολογούμε συνέχεια. Εμείς δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε. Είμαστε σκληρόκαρδοι. Ο Χριστός συγχωρεί. Αυτό να το θυμόμαστε, αν το εφαρμόσουμε δε, ελύσαμε Πάτερ Μάριε, το μισό πρόβλημα της πνευματικής μας ύπαρξης. Τα άλλα όλα είναι τα σαρκικά και τα συναφή. Αυτό είναι τεράστιο. Και σε ευχαριστώ που μας ευαλεστούν την ερώτηση. Και όποιος την έγραψε, και κοιτάξτε την κολλούα. Ναι. Λοιπόν. Εμείς δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε. Επαναλαμβάνω, μόνο ο Χριστός συγχωρά. Και το Άγιο Πνεύμα σβήνει. Άρα, τι γίνεται με τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχέσεις μας. Όλων των ειδών τις σχέσεις, συζυγικές, επαγγελματικές, κοινωνικές, πνευματικές σχέσεις. Συνεχώς πρέπει κάποιον να συγχωρέσω. Είτε γιατί με είδε άδρια, είτε γιατί μου εμίλησε, είτε γιατί δεν με σεβάστηκε, ή γιατί έχω μια ιδέα εναντίον του. Είναι πάρα πολύ σύνηθες σε όλους μας αυτό. Σε όλους μας. Άρα, το πώς συγχωρώ είναι κεφαλαιόδες στην Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή. Η απάντηση ως προς την πρακτική πλευρά του πώς είναι η εξής. Ενώνω το όνομα αυτού που έχω πρόβλημα με το όνομα της αγάπης που είναι ο Χριστός μου. Το πρόβλημα το έχω με το χαράλαμπο. Για παράδειγμα. Χριστέ μου, συγχώρεσε το χαράλαμπο, συγχώρεσε και εμένα. Χριστέ μου, φώτισε το χαράλαμπο, φώτισε και εμένα. Χριστέ μου, ελέησε το χαράλαμπο, ελέησε και εμένα. Με λίγα λόγια αρχίζω να ενώνω το όνομα της αγάπης που είναι ο Χριστός, επαναλαμβάνω, με το όνομα αυτού που έχω πρόβλημα στην καρδιά μου. Όταν αυτό γίνει πολλές φορές, ιδιαίτερως όταν είμαστε σε πρώιμη πνευματική έτσι, κατάσταση και δεν το έχουμε κάνει αυτό αρκετές φορές, πρέπει η καρδιά να το δεχτεί αυτόν πολλές. Στην αρχή είναι δύσκολο, ξέρετε. Μα ιδιαίτερα αν μας έχει αδικήσει κάποιος, δεν το αντέχει η καρδιά αυτό το πράγμα. Εμένα πολλοί έφυγαν από κοντά μου και με εγκατέλειψαν ως πνευματικό, γιατί επέμενα να μάθουν να συγχωρούν.
Αυτοί θέλαν απλώς να παίρνουν ευλογία για να κοινωνούν. Στην αρχή δυσκολεύεται η καρδία, αλλά στη συνέχεια αρχίζει να νιώθει μια ωραία γλύκα μέσα στην καρδία. Όποτε αναφέρουμε το όνομα του Χριστού και το όνομα του ανθρώπου που έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα, εάν αυτό γίνει συστηματικά, είτε με κομποσκήνη, είτε και νοερά, είτε κάμνεις, είτε μαγειρεύεις, είτε καθαρίζεις, είτε οδηγάς, είτε πηγαίνεις στη δουλειά σου, είτε επιστρέφεις, η έγνοια σου είναι ο χαράλαμπος. Άρα πρέπει να ψάχνουμε μέσα στην καρδία μας με ποιους ανθρώπους έχω πρόβλημα και με αυτούς που έχουμε πρόβλημα να τους βάζουμε, να τους ενώνουμε μάλλον με το όνομα του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει η καρδία πλέον και μαλακώνει. Και ξέρετε, επειδή όταν ο άνθρωπος του δοθεί το δώρο της συγχωρετικότητας και δει έμπρακτα στην πράξη ότι είχαμε το πρόβλημα με τον χαράλαμπο και όχι απλά εσυγχώρεσα τον χαράλαμπο, ήρθε ο χαράλαμπος και μου είπε, ρε φίλε, συγγνώμη έτσι που παρεξηγηθήκαμε ή που σε πίκρανα ή που είπαμε προχτές κάποιον λόγο. Δηλαδή η ενέργεια της προσευχής είναι και μεταδοτική. Εδώ στο Ακάτσιν είχαμε περίπτωση, μάλιστα βλέπω ότι μία την κυρία είναι εδώ. Να σας πω αυτή την ιστορία, είναι και λίγο του γερασμάτου. Έτσι. Αλλά σήμερα είπαμε τρώμε λάδι. Ήταν μια κατσότησα την οποία αγαπώ πολύ. Ήταν η αρχή, μόλις ήρθα εδώ πριν 20 χρόνια. Το σπίτι της είναι λίγο πιο ψηλά από τις γειτόνισσες της, από πλευράς εδάφους. Και όπως έχουν μανία πολλές γυναίκες να καθαρίζουν μπουγονιάς και να κάνουν σιωνοτά νερά, όπως λένε στην Κύπρο, έκαμνε αυτές τις καθαριότητες η ακατσότησσα μια, αλλά δεν πρόσεχε ότι τα νερά που εκαθάριζε και έδιωχνε από το πεντακάθαρο σπίτι της επήγαιναν στο πιο χαμηλό επίπεδο που ήταν της γειτόνισσας. Οπότε βγήκε η γειτόνισσα, της είπε, κόρη, λαλή της, σταμάτα, λαλή της, να καθαρίζεις εσύ, να μου λερώνεις εμένα. Και της είπε αυτή που έμενε στο πάνω υψόμετρο, η θρήσκα κιόλας, άτερα γαδαρά εμπέσω. Επήραξε στο σπίτι. Εκείνη μπήκε έσω, δεν πήγαινε καθόλου εκκλησία εκείνη. Και της είπε το μόνο, είσαι και της εκκλησιάς ακόμα. Και εμείνα θυμωμένες 7 χρόνια. 7 χρόνια. Ερχόταν η θρήσκα καθ' όλη την εντέλεια να ξομολογηθεί, έλα λέει άλλαν τάλλον, αυτό δεν το ανάφερνε. Οπότε ένιωθα μία φορά μέσα μου να μου ρωτά, ρώτα την, είμαι καμιά τσακωμένη. Ρωτώ την, είσαι με καμιά τσακωμένη. Ναι, Παναγία μου, λέει μου, με την γειτόνισσα. Εγώ που φταίω, λέει μου, είπα της ότι έτσι, έτσι είναι. Και λέω, δεν γίνεται να κοινωνάς. Από την άλλη όμως, έθελε η γυναίκα να κοινωνά, πρόσεχε τον εαυτό της. Ένε πρόσεχε την γλώσσα της. Και της είπα, θα κάνεις αυτήν τη δουλειά. Θα λες, πώς τη λένε τη γειτόνισσά σου. Δήμητρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσε τη Δήμητρα. Συγχώραμε και εμένα. Είτε μαϊρεύκεις, είτε καθαρίζεις πιάτα, είτε κάνεις σιώνοντα νερά. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέεις τη Δήμητρα. Λοιπόν, μετά της λέω, αφού περάσουν καμιά 40 μέρες, θα κάνεις και ένα γλυκό. Τι να κάνω το γλυκό μου, λέει. Θα πάρε να της χτυπήσεις την πόρτα και να της πεις, κόρη, έφυγαμε ένα γλυκό, κάνουμε και εσύ έναν καφέ να συγχωρεθούμε. Λέμε να πάω επειδή σε εκτιμώ, αλλά να ξέρεις, ένα μου το λούσει. Και της απάντησα κι εγώ, όπως με φώτισε εκεί το Πνεύμα του Άγιον, δεν πειράζει, λέω της, έχουμε τζεντούς. Και έτσι επίε.
Εξεκίνησε την εργασία αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρησε τη Δήμητρα, συγχώραμε και εμένα. Ξέρετε τι συνέβη? Μετά από 10 μέρες ανοίω την πόρτα του γραφείου μου και βλέπω την θρήσκα με μια κυρία αγνώστου ταυτότητος για μένα. Και τη λέω, μεν και έχουμε ραντεβού σήμερα. Λέω, 5 λεπτά μόνο, λέω, να σου πω κάτι. Ξέρεις ποια είναι τούτη? Ποια είναι? Είναι η Δήμητρα που της είπα κάποτε γαδάρα και τσακώθηκα. Λέω, μα 10 μέρες τόση δυνατή προσευχή που έχεις. 10 μέρες μόνο χρειάστηκα για να συμφιλειωθείτε και να συγχωρεθείτε. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, είπες μου να κάνω και ένα γλυκό στις 40 μέρες, αλλά ήρθε αυτή. Και της είπεν, κόρη, τις μέρες δεν νιώθω καλά, λέει της, να είμαστε μια πόρτα να μην μιλούμε. Είναι εσύ που φταίεις βέβαια, λέει της. Αλλά είναι ένα ανθρώπινο, λέει της. Ελίον το γενεκάτο μας, εάν δεν συμφιλειωθούμε. Και τι της λέει η δική μου η θρήσκα? Επίσης το δεσπότηνα. Καμπόνι ρούλα. Λέει της, εγώ δεν ξέρω το δεσπότη, λέει της. Επίαλα, λέει της, κόρη μου, και είπε μου το πράγμα να το κάνω. Και κοιτάξτε τι δύναμη έχει το όνομα του Χριστού μας. Όταν γι' αυτόν είπα, εμείς δεν συγχωρούμε. Ακόμα και καμιά φορά που λέμε, συγχώρεσα σε διάκο. Μετά μόλις δω το διάκο, έρχεται ο παλιός λογισμός, το παλιό παράπονο. Γι' αυτόν όποτε βλέπετε μέσα σας παράπονο, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι προσευχή που δεν ολοκληρώθηκε. Ότι πρέπει να προσευχηθώ για αυτόν που έχω παράπονο. Μέχρι να κλάψει η καρδιά μου. Ή δυνατόν και τα δάκρυα μου, τα εξωτερικά. Αυτό είναι και τεραστίας διαστάσεως υπόθεσης. Το τρόπος που συγχωρούμε, αν εμαθαίναμε τα παιδιά μας, είτε στα κατηχητικά, είτε στα σχολεία, είτε στην εξομολόγηση, πώς να συγχωρούν, θα είχαμε λιγότερα διαζύγια. Τα διαζύγια που βλέπετε οφείλονται σε 2 μεγάλες αμαρτίες. Η μία είναι αυτή, ότι δεν εμάθαμε τα παιδιά μας να συγχωρούν, και μετά γίνεται ο ψήλος χάμηλος. Και το δεύτερο είναι τα σαρκικά. Αυτόν είναι για άλλη ομιλία. Όταν πεθαίνει κάποιος, που πηγαίνει η ψυχή του? Μπορεί να δει και να αναγνωρίσει κάποιον που γνωρίζει εκεί που βρίσκεται? Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, αλίμονον η ψυχή δεν πεθαίνει. Μόνο το σώμα πεθαίνει. Άρα τι σημαίνει αυτό? Πώς καταλαβαίνουμε, πώς επικοινωνούμε? Με την ψυχή μας επικοινωνούμε. Τώρα το ότι σας βλέπω και επικοινωνούμε δεν οφείλεται μόνο στα μάτια του προσώπου μου. Οφείλεται κατά κύριο λόγο ότι τη ζωή που έχουν τα μάτια μου μου τη δίδει το Πνεύμα το Άγιον. Δεν λέμε και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον? Τι λέμε μετά? Το ζωοποιόν. Αυτόν το οποίο διαζωή δηλαδή. Άρα τη ζωή το Πνεύμα το Άγιον τη δίδει στο σώμα μέσω της ψυχής. Το σώμα όταν πεθαίνουμε επιστρέφει από το υλικό το οποίο κατασκευάστηκε, από το χώμα. Η ψυχή συνεχίζει να ζει. Γιατί? Γιατί είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος. Και εξ άκρας συλλήψεως, κατά το Μέγα Βασίλειο, υπάρχει άνθρωπος. Από το πρώτο λεπτό. Το πρώτο λεπτό. Δευτερόλεπτο. Λοιπόν, πηγαίνει η ψυχή όταν πεθαίνει ο άνθρωπος και κοιμηθεί. Ανάλογα με τα έργα, με τη μετάνοια, με τη συγχωρητικότητα, οι δίκαιοι άνθρωποι, αυτοί που χαίρονται τη ζωή του Χριστού και το ονομάζομαι παράδεισον αυτό, γιατί μας θυμίζει τον αρχαίο παράδεισο, τον οποίον απεκατέστησε ο Χριστός μετά την Ανάσταση και ανάληψή του εις τους ουρανούς, βεβαίως είναι παρέες, μάλιστα.
Τελευταία έχω μια ξαδέρφη, έχει τη δύσκολη ασθένεια του καρκίνου, κάνει χημειοθεραπείες και έχει 5 χρόνια τώρα, αγωνίζεται. Τελευταία πήρε με τηλέφωνο, λαλή μου Δεσπότη, κάμε καμιά προσευχή, έκαμε μετάσταση πάλι, μου λέει. Εντάξει κόρη, λέω της, ας σου πω και κάτι, μου λέει. Είδα τη μάνα σου, μου λέει, τη θιά μας στη Μηγιά, έναν όνειρο, το οποίο, λέει μου, εσύ είχεσαι με λίγο. Και δεις γιατί, είδα τη μάνα σου, μου λέει, πάνω σε μια τεράστια εκκλησία, να είναι όρθια πάνω στον τρούλο, η εκκλησία γεμάτη φως, και είχε μέσα, μου λέει, πολλούς συγγενείς μας και πολλούς χορκανούς μας και γνωστούς μας. Και μου λέει, το όνομα είναι ψεύτικο που λέω, «Ρα Δημήτρα, έλα κόρη μου πάνω, έλα πάνω κόρη μου, τι κάθεσαι συνέχεια και βάλεις σου ενέσεις και χημειοθεραπείες. Έλα κόρη μου πάνω να δεις τι ωραία περνούμε». Με πήρε με, μου λέει, είδα εκεί τον πατέρα σου, μου λέει, τον αδερφό σου, τον Πέτρο, τη Στέλλα, μου λέει, τον Ανδρέα, κόσμο πολύ. Και ήταν χαρούμενοι, μου λέει. Αλλά τους εδιεύθυνε όλους η Μηλιά. Και λέει της, μαθιά μου, για τον κόσμο όλο διευθυνείς τον εσύ, εδώ και μου τον ο Θεός δώρο, λέει της. Όταν ήρθα ενώπιον του. Λέει της, μα πού είναι η μάνα σου. Η γιαγιά μου Μυροφόρα, έτσι είναι με τις σωσίες. Αλλά βλεπούμαστε, λέει της, όποτε θέλουμε. Ε? Και λέω και εγώ, κοίτα να δεις, ας πούμε, ανθρώποι καθημερινοί, ονόματα που είπα τα γνωρίσατε. Άρα υπάρχει σχέση, γιατί τι σημαίνει Χριστός. Χριστός σημαίνει επικοινωνία, κοινωνία, επικοινωνία. Ε? Είναι δυνατόν αυτή η επικοινωνία να σταματήσει στην άλλη ζωή, θα αυξηθεί στην άλλη ζωή. Και αντίθετα οι κολλασμένοι είναι μέσα στο άγχος και την αγωνία. Θυμηθείτε την ιστορία με τον πλούσιο και με τον Λάζαρο στο Ευαγγέλιο. Ε? Λοιπόν, εκεί τα λέει, είναι απάντηση, εκεί ευαγγελική. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα από τη σύγχρονη έτσι, τη ζωή μας. Τι λέει, μπορεί να δει και να αναγνωρίσει κάποιον. Ναι, βέβαια. Βέβαια, μπορεί να δει και να γνωρίσει κάποιον που γνώριζε, εννοεί στην επίγειο ζωή και που βρίσκεται. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Αν η τούτη που πέθανε είναι ηθοποιός, η Ζωή Λάσκαρη πέρσι που πέθανε πρόπερσι, ένας άνθρωπος του Θεού την είδε στον παράδεισο. Ναι. Γιατί, γιατί λέει, έκαμε ελεημοσύνες κρυφές. Έτσι. Ή τον Μακάριον τον Τρίτον, τον Αρθενάρχη. Είδεν τον ο γέροντας Ιάκωβος και μου το έλεγε εμένα του ιδίου και μου έλεγε να το λες στην Κύπρο, γιατί είμαστε χωρισμένοι σε γρηβικούς μακαριακούς, να ανοίξει η καρδιά των Κυπρίων, μου λέει. Άλλο να διαφωνώ πολιτικά με κάποιον και άλλο να θέλω να το πάρω στην κόλαση. Αυτό είναι μεγάλη κακία. Έτσι. Τα κόλληβα, τα ζαχαρένα είναι σωστό να γίνονται για τα μνημόσυνα και αν όχι, τι πρέπει να βάζουμε μέσα στα κόλληβα. Σχηματίζουμε σταυρό πάνω στα κόλληβα όταν είναι εορτή και μνημόσυνα. Υπάρχει σημασία στο στόλισμα. Πόσα πρόσφορα παίρνουμε για μνημόσυνα. Πολύ ακατσιώτικη ερώτηση. Ναι. Πολύ, είναι... λυπούμε που λείπει από εδώ, είναι εμπνεύματι. Είμαι βέβαιος, η θεία μας η Ελένη Πάτερ Μάριε, η Τσιγκού, είναι οι ερωτήσεις που έβαλαν τούτες. Ναι. Τώρα, τα ζαχαρένα, είναι και γούστο τούτο, αλλά εμένα δεν μ' αρέσουν τα ζαχαρένα. Μπορώ να πω, τα πιο καλά κόλληβα τα κάνουν οι πίτσιλοι και οι μαραθεύτες από την περιοχή μας. Δεν βάζουν σισάμιν καθόλου. Λοιπόν, είναι οι καρποί, όπως τους προσφέρει ο Θεός, κάνουν έναν ωραιότατο στόλισμα από πάνω, με τα ρόβια, με τα αμύγδαλα. Βεβαίως είναι ωραία να υπάρχει ένα σταυρός,
Γι' αυτό ο Σταυρός, ότι είναι το σημείο της ευλογίας του Θεού, είναι το όργανο της σωτηρίας. Άρα όλα τα μυστήρια δια Σταυρού γίνονται. Άρα και τα κόλληβά μας είναι καλά να έχουν το σχήμα του Σταυρού. Όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά, στην Ευρύχου και σε πολλές κοινότητες αλλού που πηγαίνω, βλέπω κόλληβα ωραιότατα σε βαθμό μου, δηλαδή που βάζω το σάβαν και τα φωτογραφίζει. Διαγωνίζονται, είναι έργα τέχνης. Μερικοί άνθρωποι είναι καλλιτέχνες. Είναι χάρισμα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε ματαιοδοξία ακόμα και στα κόλληβα και να είναι ξεζητημένα δηλαδή. Γι' αυτό είπα όσο πιο απλά, τόσο το καλύτερο. Δεν υπάρχει μεγάλη σημασία στο στόλισμα, αλλά ξέρεις, μπορεί να είναι προέκταση της αγάπης μας. Επέθανε η μάνα σας και είχατε μια πολύ καλή σχέση με τη μάνα σας και θέλετε να την τιμήσετε δίδοντας χρόνον εις το στόλισμα και προσευχόμενοι κατά τη διάρκεια που στολίζεται. Αυτό είναι ωραίο. Άρα η διάθεση που γίνεται το στόλισμα είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα το πνευματικό. Διαφορετικά το υλικό όλα θα καταλήξουν στο στόμαχο. Άρα όμως γίνεται και ο στόμαχος και οι βρώσεις και οι πόσεις των κολλήγων, ακόμη και της ζυβανίας ή του κρασού που υπάρχει έξω του ναού, γίνονται αφορμή για ευχή, για προσευχή. Ο στολισμός, αφού υπάρχει και μέσα στην ευχή των κολλήγων ειδική αναφορά για τους ευτρεπίσαντες, λοιπόν, τα κόλληβα. Ευπρεπισμός σημαίνει στολισμός. Άρα βλέπετε η Εκκλησία όλες αυτές τις ωραίες αφορμές τις αγιάζει, τις μεταμορφώνει, φτάνει να οδηγούνται σε αυτήν την καλή διάθεση, στον πόθο και στην προσευχή. Το τελευταίο υποερώτημα, πόσα πρόσφορα παίρνουμε για μνημόσυνο, να μας απαντήσει ο Άγιος Διάκος που είναι ειδικός. Δύο. Ένα για την Αγία Πρόθεση και ένα για το πιάτο. Μάλιστα. Νύχτα στον Εσπερινό. Αυτόν του πιάτου είναι για να δοθεί στον παπάν ή για να δοθεί στον κόσμο. Κόβει. Στο πιάτο ότι καταλήγει εκείνο στο ιερό. Αλλά πρέπει να κάνει ένα ξεχωριστό για την Αγία Πρόθεση. Ναι. Το της προθέσεως δεν είναι καλά να είναι πρόσφορο. Ναι. Ναι. Μιλούμε για μνημόσυνα τώρα. Ναι. Για γιορτή είναι γράφει η ερώτηση, είσαι λαρούμε. Δεν το προχωρούμε διότι είναι επικίνδυνη η ερώτηση αυτή, κύριε Γιάννη, να ξέρεις το χορκό σου. Τι εστίν αλήθεια και πώς ο χριστιανός του 21ου αιώνα μπορεί να την δεχθεί και να συμβιώσει μαζί της, αφού βομβαρδίζεται κυριολεκτικά ανηφημερών από έντυπων τύπων και μέσα μαζικής επικοινωνίας σε κάθε λογή σκοταπά, ταπεινά και ελεηνά δημοσιεύματα, ειδικά δε νεολαία με το διαδίκτυο. Είναι δύο ερωτήσεις. Ναι, ναι. Η δεύτερη, λέγεται ότι ο τεθνεός δεν δικαίωται. Ασχέτως των δρομερών έργων που διέπραξε, ενώ όσο ζούσε ενώπιον Θεού και των συνανθρώπων. Η πρώτη ερώτηση, η οποία είναι πολύ, έχει και υπογραφή αυτή. Μπορεί να διαβαστεί το όνομά μου. Πανιερώτετε, με συγχωρείτε την ευχή σας. Χρήστος Πολυκάρπου. Ωραία. Και η πρώτη ερώτηση, αγαπητέ μου Χρήστο, η οποία είναι ωραιοτάτη. Λοιπόν, τι εστί αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ο μόνος που είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ούτε ο Βούδας το είπε αυτό, ούτε ο Σοκράτης, ούτε ο Πλάτωνας, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Μοχάμετ. Μόνον ο Χριστός. Γιατί μόνον αυτός μπορούσε να πει. Και όταν τον ερώτησε ο Πιλάτος, θα τα ακούσετε αύριο στα Ευαγγέλια της Αγίας Πέμπτης. Και τι εστί αλήθεια, ο δε Ιησούς εσύ όπαν. Και λέει ο Σοφρόνιος του Έσσεξ,
Αν τον ερωτούσε, λέει, ποιος είναι η αλήθεια, θα το απαντούσε. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ο πιστεύων εις εμέ, κάνα ποθάνη ζήσετε. Τώρα, αυτά περί 21ου αιώνα, ότι είναι πολλά δύσκολο για τους σημερινούς ανθρώπους να ζήσουν, εγώ δεν τα πολύ συμμερίζομαι. Και προχτές με αυτόν τον ενάρετον άνθρωπο που συναντηθήκαμε και η πρώτη μας, θυμάσαι, αναφορά ήταν για τη σημερινή εποχή και ιδιαίτερως για τη νεολαία που μεγαλώνει σε αυτόν τον περίεργο κόσμο. Και είπαμε ότι είναι πολύ καλύτερη η εποχή από το παρελθόν μας. Και είναι πολύ καλύτερη η εποχή γιατί έχει πιο πολλούς πειρασμούς. Και το λέει το Ευαγγέλιο. Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις. Αυτό σημαίνει ότι όσον αυξάνεται η αμαρτία, τόσον περισσεύκει, πολυνίσκει η χάρις του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Σήμερα πράγματι έχουμε πολύ αμαρτωλή ενέργεια. Και λόγω της κακίας που αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρώπων και του ανταγωνισμού και λόγω των σαρκικών αμαρτιών και λόγω της μαγείας και λόγω των εκτρόζεων και λόγω της βλασφημίας που δόξασε ο Θεός στην Κύπρο το τελευταίο δεν το πολύ έχουμε. Αλλού αθή και ακμάζει. Τώρα όσον αυτά αυξάνονται που προανάφερα τα αρνητικά, τα αμαρτωλά, τόση περισσότερη χάρη μπέμπει ο Θεός στους ανθρώπους για να αντισταθούν και να αγωνιστούν. Εμείς βλέπουμε τώρα και νέο κόσμο ο οποίος σηκώνεται ακόμη και τη νύχτα να κάνει προσευχές και μου λέει και ο άνθρωπος αυτός του Θεού, μα τι θέλει πολλούς δεσπότη μου ο Θεός, πέντε να έχουμε. Και λέω σας έχουμε στην Κύπρο, όχι πέντε, πολλά παραπάνω που έχουμε, που αγωνίζονται με συνείδηση. Αυτοί οι πέντε κρατούν όλον τον νησί, όλους τους υπόλοιπους. Στην Κύπρο, έτσι για να μην είμαστε κλαψάριδες, ζούμε τα τελευταία χρόνια ένα θαύμα. Δεν το καταλάβαμε ακόμα. Μόνο όταν πάμε στην Ελλάδα και δούμε την απελπισία των ανθρώπων, καταλαβαίνουμε το θαύμα που ζούμε στην Κύπρο. Βεβαίως έχουμε γεμίσει με ασθένειες, ανίατες ασθένειες. Κάθε οικογένεια θάβει κάποιον. Έχουμε πολλά διαζύγια. Γιατί είπαμε, η σαρκική αμαρτία και η αμετανοησία και το ασυγχώρητον μαζεύουν δαιμονικά μικρόβια. Και αν το ζευγάρι δεν έχει προϋποθέσεις Χριστού, τότε ο γάμος του είναι να κλειδονιστεί με όλη αυτήν την κατάσταση που επικρατεί. Αλλά εάν το ζευγάρι έχει έναν κοινό πνευματικό, έχει μια γνήσια αναζήτηση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, αυτή όλη η προβληματική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία θα γίνει αφορμή για μεγαλύτερη ευλογία, όχι για μεγαλύτερη αμαρτία. Ο χριστιανός δεν φοβάται, είπαμε, ούτε την αμαρτία, ούτε τον θάνατο, ούτε τον σατανά. Αυτά είναι νικημένα από τον Χριστό. Το ζήτημα μας είναι, αγαπούμε τον Χριστό, γνωρίζουμε τον Χριστό, ποθούμε τον Χριστό. Τελικά η πρώτη ερώτηση ήταν πολύ 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 σημαντική και δοξάζω τον Θεό που ήταν η απαρχή. Όλη η υπόθεση είναι πόσον ποθώ τον Χριστό. Όχι αν αμαρτάνουν ο κόσμος, εγώ, αφού είπαμε, η αμαρτία ενίκησε την ο Θεός μου. Το Πνεύμα του Άγιο μόλις μετανοήσω και πω έναν ήμαρτο σβήνει την. Όμως, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα στην Κύπρο, μιλώ πάντοτε. Στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά και σε άλλες χώρες. Στην Κύπρο ο λαός μας θέλει κατήχηση. Θέλει αυτό που κάνουμε τώρα, έπρεπε να το κάνουμε περισσότερο. Φταίμε εμείς οι αρχιερείς, οι ιερείς.
Παρόλο που το διαδίκτυο, η τηλεόρασή μας, ναι, κάτι βάζει η τηλεόραση. Κάποτε, γελούμε κανένα δημοσιογράφο και πηγαίνουμε. Αλλά ο κόσμος μας έχει, αγαπά την κατήχηση και δεν του την προσφέραμε επαρκώς. Όμως αναπληρώνουν οι Άγιοι και ιδιαίτερως οι σύγχρονοι Άγιοι αυτό είναι το κενό. Πάρα πολλοί Κύπροι έμαθαν τον Χριστό και την πνευματική ζωή μέσα από τον Άγιον Παΐσιο, μέσα από τον Άγιον Ιάκωβο, τον Πορφύριο, τον Σοφρόνιο, αυτούς τους μεγάλους συγχρόνους Αγίους. Και παρατηρείτε το εξής φαινόμενο. Αγίους που εγέννησε η Ελλάδα, να τους γνωρίζουν οι Κύπροι περισσότερο. Μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ σπουδαίος, πολύ σημαντικός. Και μου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος και όπου επήγα μου λέει, έβρισκα Κυπραίους, όχι μόνο μοναχούς, προσκυνητές. Και ρώτου, ρε παιδιά, υπάρχει κανένας κριτικός? Και υπήρχε, λέει, στους 101. Οι υπόλοιποι ήταν Κύπροι και Πόντιοι. Άρα έχουμε αυτόν το ανατολικό. Το στεφάνι της αγάπης μας στους φίλους έχει ξένα σώματα, υπολογισμό, ανταπόδοση, ματαιοδοξία, συναισθηματική αδυναμία, εμπαθή, συμπάθεια. Ενώ το στεφάνι της αγάπης μας στους εχθρούς είναι καθαρό. Αυτό είναι λόγος του Αγίου Πορφυρίου. Να μας το εξηγήσετε. Δεν μπορώ. Παρακάτω, επόμενη ερώτηση. Έτσι. Αμαρτάνουμε όταν κατά τη Θεία Λειτουργία λέμε οι ίδιοι τα λόγια του ιερέα? Παναγία μου, αυτό μπορώ να το απαντήσω. Γιατί έπαθα το. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που είχα εξομολόγο στην Αθήνα, όταν ήμουν φοιτητής, ήταν ο Γέρο Ευμένιος, ο υποτακτικός του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Ήταν κριτικός, ευθύς άνθρωπος, απλός, άψευτος, ό,τι είχε αμέσως το έλεγε, κάποτε ήταν λίγο απότομος, αλλά ήμουν και εγώ και πιέναμε έτσι, με βρίσκαμε τα. Λοιπόν, οπότε μία ημέρα έκαναμε πολλές ακολουθίες. Κάθε μέρα διαβάζαμε 4-5 ώρες ακολουθία. Διαβαστή. Μόνο να σας πω ότι διαβάζαμε να κουραστείτε. Μόνο να σας πω τα βιβλία. Λοιπόν, έτσι είναι η ακολουθία. Είχε γύρω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων πεύκα. Αυτός ήθελε να τα μαρμαρώσει, εμαρμάρωσε το, εγέρτησε το λαχείο του, πήγαινε πια τα χρήματα και βάλε πλάκες, αλλά επέφταν πάνω στις πλάκες τα πευκόφυλλα, οι βελόνες, οι πευκοβελόνες. Οπότε μια δουλειά που έκαμε ο ίδιος, πολλές φορές που βγαίναμε, έκρατα μια σκούπα και συνέχεια σκούπιζε, έμαζε τα και μετά έπιανε με τις σακούλες ή με το αμαξούδι, μπράβο, και μάζευε τα. Εμείς όταν πιέναμε, είδαμε ένας γέροντας να κάνει τούτη τη δουλειά μόνος του, λεπρός με διαβήτη, και εμείς να με βοηθούμε, νέα παιδιά 20 χρονών. Η πρώτη μας δουλειά ήταν γέροντα, να διαβάσουμε ένα ακολουθία ή να σκουπίσουμε. Σε πολλές φορές μου έλεγε να διαβάσουμε ένα ακολουθία και μετά να κάνουμε και λίγο σκούπισμα. Και κάνουμε και τα δύο. Οπότε μία φορά λέει μου, διέβασα την ακολουθία μου, λέει το πρωί, πολλές πευκοβελώνες, κάμε μόνο σκούπισμα σήμερα. Και ήμουν και μόνος μου. Πολλές φορές έπαιρνα με ένα-δυο φίλους, μου μόνος μου. Οπότε αν ξεκινώ, ενώ σκούπιζα, να δοκιμάζω τη φωνή μου. Και αρχίζω να λέω, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί, και λέγα τα γνωστά. Πείτε εξ αυτού πάντες. Οπότε αν βλέπεις έναν γέρο ευμένιο, λοιπόν, να βγαίνει έξω από το κελί του, έτοιμος να με πνίξει. Λέω του, τι είναι γέροντα, σταμάτα αμέσως, μου λέει. Του λέω, μα τι έκανα, να μην λες αυτά τα ιερά λόγια. Γίνεται, μου λέει, να καθαρίζουμε φύλλα και να λέμε αυτά τα λόγια. Λοιπόν, συγγνώμη του λέω, δεν το ήξερα ότι απαγορεύεται. Σταμάτησα.
Μετά συνέχισα σιωπηρός. Μετά ήπιαμε καφέ μαζί και ρώτησα τον. Την ώρα της ακολουθίας εγκαλά να λέμε τα λόγια του ιερέα? Και μου είπε όχι. Αυτά που δικαιούται ο κόσμος να λέει είναι αυτά που λέει ο ψάλτης, αν τα ξέρει. Ό,τι ξέρει που του ψάλτη, εσωτερικά να το λέει, χωρίς να ενοχλούμε τον διπλανό μας, χωρίς να ακούει λέξη ο διπλανός μας, να το λέμε. Αλλά το να επαναλαμβάνουμε ή να προτρέχουμε να λέμε είτε του παπά είτε του διάκου, ξέρω ότι είναι προσφυλές μάθημα σε ορισμένους. Αυτόν δείχνει πλανεμένη θρησκευτικότητα. Ενώ το Πνεύμα του Άγιο μας καθοδηγά ότι το καλύτερο είναι, όπως λέει στην αρχή ο Άγιος Προφύριος, απλά και χαλαρά να παραδοθούμε στην ακολουθία, χωρίς φυξήματα. Οι μερικοί που κρατούν το κομποσκήνι και θωρείς τους έχει, «Κύριε σου Χριστέ λέζω, Κύριε σου Χριστέ λέζω». Μα ρε παιδί μου, πόσες ακολουθίες να κάνουμε μέσα στην εκπομπή? Μια ακολουθία είναι ο παπάς, μια είναι ο ψάλτης, μια είναι εσύ, ας πούμε. Ενώ εδώ να αφαιθούμε να μας αλλοιώσει, να μας μεταμορφώσει το Άγιο Πνεύμα, όποτε θέλει εκείνο. Μπορεί στο τεδιευχό να συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να το ζήσεις αυτήν την γλύκα του Αγίου Πνεύματος που να πάει στο σπίτι σου. Και σε όλη την ακολουθία να ήσουν κάπως πιεσμένος, να έφευγε ο νους σου. Εσύ εκεί να είσαι. Αφήκεις τον πείρα μπορεί να σε βγάλει έξω από την εκκλησία. Ούτε με αν έχουμε απαιτήσεις. Ή μερικοί που λένε να μεταφράσουμε τη Θεία Λειτουργία για να την καταλαβαίνουμε. Και απάντησα τους εγώ σε μια εκπομπή, τη γυναίκα σου καταλάβεις τι, τη μάνα σου ξέρεις τι, τον εαυτό σου, πιο μυστήριο που τον εαυτό μας δεν έχουμε. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο και δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε 100%. Και να γνωρίσω τον Θεό μέσα από τη Θεία Λειτουργία. Και θυμούμαι που έγραψα και ήταν πνεύματι Αγίου αυτόν, τολμώ να το πω, Θεός να με συγχωρέσει, ότι το Θεό δεν τον καταλαβαίνουμε, παιδιά μου. Ο Θεός μας καταλαμβάνει εκείνος, μας συλλαμβάνει εκείνος εξ απρόπτου, όποτε αισθανθεί λίγη ταπείνωση μέσα μας. Άρα πηγαίνουμε στην εκκλησία και του λέμε, Θεέ μου είμαι δαμέ, είμαι σπίτι σου, έλα όποτε θέλεις, εμού αξίζεις, ουδείς άξιος τον επί της γης συνδεδεμένο. Ευχή του χερουβικού. Αν θέλεις έλα, εγώ για λόγο σου πορχούμε. Έτσι. Σε πολλά βιβλία χριστιανικού περιεχομένου υπάρχουν φωτογραφίες με αγγέλους κοντά στον Χριστό. Σε μερικά βιβλία βλέπουμε αγγέλους φίλοι. Υπάρχουν ή τα βιβλία φίλοι. Α, θηλυκούς βρε. Ναι. Αυτή λέξη. Ναι. Υπάρχουν ή τα βιβλία είναι το καθολικό. Μάλιστα. Οι άγγελοι δεν έχουν φίλο. Οι άγγελοι δεν έχουν φίλο. Ούτε άντρες είναι, ούτε γυναίκες είναι. Είναι δημιουργία που έκαμε ο Θεός πριν των άνθρωπων και πριν τα σύμπαντα. Πριν ακόμα και από το φως. Είναι η πρώτη δημιουργία που έκαμε τα όρατα. Γι' αυτόν και λέμε πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και αοράτων. Οι άγγελοι ανήκουν στη δημιουργία του αόρατου κόσμου, ο οποίος όμως σε σχέση με τον Θεό έχουν μια μορφή ύλη, πνευματική ύλη. Εν σχέση με εμάς είναι άγιλη. Αυτά τα βιβλία που παρουσιάζουν τους αγγέλους όσο γίνεται περισσότερο κοριτσίστικους, έτσι να το πω, αυτά όπως γράφει εδώ ο ερωτών είναι καθολικών, προτεσταντών και άλλων. Έτσι. Και συνιστώ να έχουμε καλή επαφή με τον φύλακα μας άγγελο.
από την ώρα που βαφτιζόμεθα και μυρωνόμεθα παίρνουμε ένα φύλακαν άγγελο. Ακόμα και η Αγία Τράπεζα του Ναού, όταν μυρώνεται, έχει φύλακαν άγγελο. Και δεν φεύγει ποτέ του, ποτέ του. Λοιπόν, το σούτο μάλλον ο άνθρωπος, ο οποίος είναι υποψήφιος Άγιος, ένας ορθόδοξος άνθρωπος, έχει φύλακαν άγγελο. Και μας συνοδεύει ο φύλακας μας άγγελος, μέχρι να παραστούμε ενώπιον του Θεού μας εις το θρόνο του, όταν θα πεθάνουμε εννοώ και μετά. Άρα από τώρα να έχετε εικόνες αγγέλων στα σπίτια σας και αυτά τα παιδιά να φροντίσετε, όχι Mickey Mouse μέσα, μέσα στα δωμάτια τους και κάτι δαιμονόφατσες, κάτι άνοστα πράγματα, στουφάκια και άλλα. Να έχουν οπωσδήποτε εικόνες Αγίων, της Παναγίας μας πρώτα, Αγίων, αλλά τουλάχιστον μια μεγάλη εικόνα αγγέλων να υπάρχει στο σπίτι μας. Είναι πολύ σημαντικό. Και τι ωραία που μας έλεγαν οι παλαιοί, πέφτω κάνω το σταυρό μου, άγγελον έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμε και κανένα δεν φοβούμε. Και μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά του τόπου μας χωρίς φοβίες. Μετά όταν πιάσαμε την Ευρώπη και τα στουφάκια και τα Mickey Mouse, γεμώσαμε φοβίες. Γιατί αποστασιοποιηθήκαμε από τους αγγέλους μας. Το επαναλαμβάνω ότι είναι κεφαλαιώδες η σχέση μας με τον άγγελό μας. Εγώ πολλές φορές τι να σας πω, ότι και ο Θεός να με συγχωρέσει, ότι κάνω και πράκτης. Δηλαδή, τι εννοώ κάνω πράκτης. Έχω μια μεγάλη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο κελί μου. Εγώ σας λέω μεγάλη σχεδόν στο ύψος μου. Ναι. Και πολλές φορές όταν κάτι θέλω, απλό πράγμα δηλαδή. Τελευταία ήθελα το τηλέφωνο, είπε μου ο γέροντας μου, ο πάτερ Σημαίου, μου λέει, ο τάδε παπάς είδαν τον τα παιδιά που ξομολογώ και άρεσαν τους πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Γνώρισες, το λέω του, ναι, ήταν ο ψάλτης του γέροντος Ευμενίου, πατήρ Ευάγγελος Παπα-Νικολάου. Κάμνει ωραιότατες ομιλίες στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα έχει χάρισμα αυτός να μιμείται και αν μη τι άλλο γελάς όταν τον βλέπεις και τον ακούεις. Και λέω τους όλοι θλιμμένοι να βλέπουν τον Πάτερ Ευάγγελο. Και έχει και θεολογία, είναι γιατρός ο άνθρωπος και ιεραπόστολος στο Καμερούν. Τον ξέρω από φοιτητή. Αλλά έχασα την επαφή μαζί του. Ο γέροντας ήθελε τηλέφωνο του να τον καλέσουν στην Κύπρο ή να γνωριστούν περισσότερο. Λέω του, άσε λέω του και να κανονίσω να βρούμε το τηλέφωνο. Λέω εντάξει, άμα το έβρεις, λαλείς μας το. Τι γίνεται, επιστρέφω από το Μαυροβούνι και μπαίνω στο κελίο μου, βλέπω τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, λέω του, σε παρακαλώ, έβρε έναν τρόπο να έβρουμε το τηλέφωνο του παπά Βαγγέλη και θέλει τον πάτερ Σημαίον. Αυτό το πράγμα μόνο, τίποτε άλλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε χτες από την κηδεία της γιαγιάς της Μάρθας που σας είπε 104 χρόνο. Παίρνει με ένας ηγούμενος από την Κρήτη και θυμήθηκα πρώτη φορά να έρθει στην Κρήτη και αγαπούσε σε πολλά η Κρητική να μας κάνεις μια ομιλία. Ρε πάτερ μου, εγώ είμαι άρρωστος άνθρωπος, λέω, δεν μπορώ να κάνω ομιλίες εκτός Κύπρου, ούτε θέλω ταξίδια εκτός Κύπρου. Μετά τι θα γίνει. Φτάσαμε, είπαμε να πάμε στη Σιάτιστα λόγω του μακαριστού αδελφού του που εκοιμήθηκε τελευταία του δεσπότη, του Παύλου. Και ήταν επιθυμία του να πάω μια φορά να κάνω στη Σιάτιστα μια ομιλία. Αλλά δεν μπορούμε, λέω του, να έρθουμε στην Κρήτη τώρα, πιο ύστερα. Ξέρεις, λέω του όμως, είδα μια ομιλία του Πάτερ Ευάγγελου. Ξέρεις τον Πάτερ Ευάγγελο, τον Παπα-Νικολάου. Ενάρθει να μιλήσει αύριο, λέει μου, το Σαββάτο. Και να σου στείλω, λέει μου, με SMS. Και στείλε μου ότι με SMS. Και λέω και εγώ, κοίτα να δεις τώρα. Και τέτοια καθημερινά. Καθημερινά, αυτό που λέμε τα αδύνατα παρανθρώπις, δυνατά παρά το Θεό. Πρέπει να το ζήσουμε.
Για να αποκτήσετε βεβαία πίστη. Πώς θα αποκτήσουμε βεβαία πίστη? Η βεβαία πίστη, ξέρετε ποια είναι? Είναι η πίστη των Αγίων. Αυτή η πίστη αποκτιέται μέσα από μικρές στιγμές. Μικρές εμπειρίες που άμα προσθεθούν είναι αυτό που λέμε βεβαία πίστη. Οι άγγελοι έχουν κορυφαίαν διακονίαν για να αποκτήσουμε εμείς οι ελεηνοί αυτήν την βεβαία πίστη. Σας συνιστώ λοιπόν να μιλάτε στους αγγέλους με αυτόν τον απλόν τρόπο, όχι να πείτε είμαι αμαρτωλός, και εγώ αμαρτωλός είμαι. Και εγώ αμαρτωλός είμαι. Και τις αμαρτίες μου πολύ ξέρετε τις. Λοιπόν, αλλά πρέπει να μιλούμε και του Χριστού μας και του Αγίου Πνεύματος και του Θεού Πατρός, του Θεού Πατρός με το Πάτερ ημών. Του Χριστού με το Κύριε Ιησού Χριστέ λέησόμε, ή αν ξέρετε το Χριστέ το φως το αληθινό να το λέτε, το Πνεύμα το Άγιο το Βασιλεύ Ουράνιε, η Παναγία ξέρετε τόσες προσευχές, Θεοτό και Παρθένε αξιονεστή, και τους Αγίους και με απλά λόγια. Και να μην ξέρετε τίποτε από αυτές τις προσευχές. Με απλά λόγια. Μιλάτε του Θεού. Μιλάτε των Αγίων, της Παναγίας μας, των Αγγέλων. Και θα αλλοιωθεί η καρδία σας. Και θα αποκτήσετε υπομονή και βεβαία πίστη. Ευχαριστώ για τη σύναξη που ήρθατε αθρώα από πολλά χωριά, όχι μόνο από τη Οκάκιον. Οι ερωτήσεις είναι πολλές από ό,τι είδα. Είπαμε εδώ με τον Ιωάννη μου ότι πόσες ερωτήσεις να έχουμε, Γιάννη μου λέει, υπολογίζω 8-9. Λοιπόν, αυτό όμως όλο το περιεχόμενο εδώ, που είναι 80 λέει, ναι, αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να ξαναβρεθούμε. Ναι, και θα ξαναβρεθούμε ξόπασκα. Θα ενημερωθείτε από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό στάδιο, καλό Πάσχα να φτάσουμε. Yeah.